Ως επαγγελματία, γνωρίζει ότι ο χρόνο είναι το πολύτιμότερο περιουσιακό σου στοιχείο. Τι κάνει όμω όταν οι περισπασμοί απειλούν να εκτροχιάσουν την πρόοδό σου. Σε αυτό το μάθημα θα μοιραστώ μαζί σου πρακτικέ συμβουλέ για να αναπτύξει αυτοπιθαρχία και να παραμείνει στο σωστό δρόμο ό,τι και αν συμβεί. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό μάρκετινγκ να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Οι περισπασμοί είναι παντού γύρω μα. Είναι εύκολο να χάσει τη συγκέντρωσή σου και να ξεφύγει, αλλά αναπτύσσοντα αυτοπιθαρχία, μπορεί να εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να παραμένει στο σωστό δρόμο ώστε να πετύχει του στόχου σου. Το πρώτο βήμα για την ανάδειξη τη αυτοπιθαρχία είναι να κατανοήσει γιατί είναι σημαντική. Η αυτοπιθαρχία είναι η ικανότητα να ελέγχει τι σκέψει, τα συναισθήματα και τι πράξει σου προκειμένου να πετύχει του στόχου σου. Σου επιτρέπει να παραμένει συγκεντρωμένο και να διατηρεί το κινητρό σου υψηλό, ακόμα και όταν αντιμετωπίζει περισπασμού ή εμπόδια. Γι' αυτό και η αυτοπιθαρχία είναι απαραίτητη για την επιτυχία σε όλου του τομεί τη ζωή. Το δεύτερο βήμα για την ανάπτυξη τη αυτοπιθαρχία είναι ο καθορισμό των στόχων σου. Τι θέλει να πετύχει, Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι σου. Μόλι προσδιορίσει του στόχου σου, μπορεί να δημιουργήσει ένα πλάνο δράση για να του πετύχει. Το πλάνο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει, προθεσμίε και σημεία αναφορά. Είναι πιο εύκολο να έχει πειθαρχία όταν ξέρει που θέλει να πα, κάτι που σου δίνουν οι στόχοι σου και πώ θα πα εκεί, κάτι που σου δίνει το πλάνο που θα βάλει. Είχα διαβάσει κάπου ότι όταν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, δεν πειράζει αν δεν χτυπήσει το ξεμητήρι σου. Αν δεν έχεις ένα ξεκάθαρο προορισμό και ένα ξεκάθαρο πλάνο, ειδικά αν αυτός ο στόχος και το πλάνο σε παθιάζουν, το να μην πειθαρχήσεις είναι πολύ εύκολο. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αναπτύξεις αυτοπιθαρχία είναι η δημιουργία μιας ρουτίνας. Μπορείς δηλαδή να ορίσεις συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα όπου θα αφιερώνεις την εργασία σου, στην άσκησή σου, στην ξεκούρασή σου κτλ. Αν νιώθεις ότι με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμά σου γίνεται πολύ στημένο ή πολύ αυστηρό, τότε θέλω να σε ρωτήσω τι κάνεις σε αυτό το βίντεο. Δηλαδή, αν ο τρόπος που λειτουργούσε μέχρι τώρα και τα αποτελέσματα που είχες μέχρι τώρα δεν είναι αυτά που θα ήθελες, τότε πιθανόν χρειάζεται να σκεφτείς και να λειτουργήσεις κάπως διαφορετικά. Με την τήρηση μιας ρουτίνας θα εκπαιδεύσει το μυαλό σου και το σώμα σου να παραμένουν συγκεντρωμένα και παραγωγικά. Δεν χρειάζεται να γίνει ρομπότ, δεν χρειάζεται να γίνει σκλάβο τη ρουτίνα, όπω είχα πει και σε παλιότερο βίντεο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ρουτίνα για να χτίσει την αυτοπιθαρχία σου. Όπω θα δούμε και παρακάτω, το να κρατά τον εαυτό σου υπόλογο σε όλα αυτά που ξέρει ότι χρειάζεται να κάνει δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, γιατί αν ήταν όλοι θα είχαν αυτοπιθαρχία. Σε αυτό λοιπόν μπορεί να σε βοηθήσει και ένα coach έχοντα δουλέψει με χιλιάδε ανθρώπου τα τελευταία 13 και πλέον χρόνια, έχω δει από πρώτο χέρι τη δυναμική που έχει στη δημιουργία καλών συνηθιών και πειθαρχία το να δουλεύει προσωπικά με έναν άνθρωπο που ξέρει να σε καθοδηγήσει. Αν θέλει να μάθει πώ μπορεί να χτίσει μια επιτυχημένη επιχείρηση δικτυακού marketing, ή αν είσαι coach, ή πολιτή, ή επιχειρηματία και θέλει να αναπτύξει την αυτοπιθαρχία που χρειάζεται για να πετύχει του στόχου σου, στην εργασία σου ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει, μπορεί να δουλέψει μαζί μου προσωπικά. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free για να κλείσει μια δωρεάν συνεδρία 30 λεπτών μαζί μου και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνεργαστούμε σε επίπεδο coaching και mentoring. GreekCoach.gr κάθετος free. Οι περισπασμοί είναι από τα πράγματα που δυσκολεύουν περισσότερο στην ανάπτυξη τη αυτοπιθαρχία. Για να ξεπεράσει του περισπασμού, χρειάζεται πρώτα να εντοπίσει ποια είναι τα πράγματα που αποτελούν περισπασμού για σένα. Μπορεί να είναι πράγματα που έχει στο χώρο σου γύρω σου. Πάνω στο γραφείο σου, στο σαλόνι σου, παντού στο χώρο που βρίσκεσαι. Μπορεί να είναι ειδοποιήσει από υπηρεσίε μηνυμάτων. Μπορεί να είναι ειδοποιήσει από social media. Μπορεί να είναι ότι είσαι γραμμένο σε πολλέ διαφορετικέ λίστε και λαμβάνει πολλά διαφορετικά emails. Εντόπισε τι διάφορε πηγέ περισπασμού και φρόντισε να αφαιρέσει το 90% από αυτέ. Κάθε τόσο κάνω απεγραφή από λίστε email, ξακολουθώ λογαριασμού ή κανάλια ή σελίδε στο Facebook και έχω πάντα κλειστέ τι ειδοποιήσει από όλα τα social media. Επίση, όταν αφιερώνω δημιουργικό χρόνο στη δουλειά μου, βάζω το κινητό μου σε λειτουργία μην ενοχλείτε. Η ενσυνειδητότητα είναι το να είσαι στο παρόν. Είναι το να είσαι πολύ απορροφημένο από την παρούσα στιγμή. Με την ενσυνειδητότητα μπορεί να εκπαιδεύσει το μυαλό σου να παραμένει συγκεντρωμένο και να αποφεύγει του περισπασμού. Αυτό μπορεί να γίνεται μέσω του διαλογισμού, τη βαθιά αναπνοή ή απλώ αφιερώνοντα λίγα λεπτά για να είσαι ακίνητο και ήσυχο. Ένα ρητό που έχω στο γραφείο μου είναι Work as hard as you can and finish what you started. Δηλαδή, εργά σου όσο πιο σκληρά μπορεί και ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησες. Τέλος, για να αναπτύξεις αυτοπιθαρχία, πρέπει να κρατάς τον εαυτό σου υπόλογο. Αυτό σημαίνει να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τις πράξεις σου και να κρατά τα στάνταρ που έχεις για τον εαυτό σου ψηλά. Είχα μιλήσει και παλιότερα για το ότι αν αλλάξει τα στάνταρ σου μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Αν αποσπαστεί η προσοχή σου ή αν χάσει μισή ή ακόμα και μία ημέρα όντα μη παραγωγικό, μου συμβαίνει και εμένα αυτό μία στο τόσο, μην κατηγορεί τον εαυτό σου. Μην αρχίσει το αυτομαστίγωμα. Αντιθέτω, μάθε από τα λάθη σου, μάθε από τι συμπεριφορέ σου και χρησιμοποίησε αυτή τη γνώση ω κίνητρο για να λειτουργεί καλύτερα στο μέλλον. Η ανάπτυξη τη αυτοπιθαρχία είναι απαραίτητη αν θέλει να πετύχει του στόχου σου και ιδίω αν αυτή η στόχη είναι μεγάλη. Καθορίζοντα του στόχου σου, δημιουργώντα μία ρουτίνα, εξαλείφοντα του περισπασμού, έχοντα ενσυνειδητότητα και καρτώντα τον εαυτό σου υπόλογο μπορείς να εκπαιδεύσεις το μυαλό σου αλλά και το σώμα σου να παραμένουν συγκεντρωμένα και παραγωγικά. Να θυμάσαι η αυτοπιθαρχία είναι ένα μυς. Όσο τον εξασκείς, τόσο το χτίζεις. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και ξεκίνα σήμερα. Αν έφτασες μέχρι εδώ και σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πατά και το καμπανάκι για να ανακοποιήσεις τις ειδοποιήσεις, ανεβάζω ένα βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα. Αν θέλει να σε βοηθήσω προσωπικά στο να αναπτύξει την αυτοπιθαρχία σου, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free, βάλτε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω για να προγραμματίσουμε μια δωρεάν συνεδρία coaching. Βάλει σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε, ξεκινά από σήμερα να κάνει τα βήματα που χρειάζονται για να αναπτύξει την αυτοπιθαρχία. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο greekcoach.gr-list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.